Παρατράγουδα σημειώθηκαν και πάλι στη χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας και στην πορεία που ακολούθησε στο κέντρο του Βόλου στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας της ΓΕΣΕΗ και της ΑΔΔ. Αντεξουσιαστές ξύλωσαν τα καλώδια της μεγαφωνικής εγκατάστασης και με συνθήματα κατά των συνδικαλιστικών ηγεσιών δεν επέτρεψαν να γίνουν ομιλίες. Στην πορεία που ακολούθησε και ήταν μεγάλη σε συμμετοχή, προκλήθηκαν φθορές σε τράπεζες όπου κουκουλοφόροι έσπασαν με ξύλα τις εξωτερικές κάμερες, ενώ στην Ομαρχία από την πλευρά της οδού Αναλήψεως έσπασαν τα περισσότερα τζάμια. Στο λιμάνι του Βόλου από νωρίς το πρωί, μέλη του ΠΑΜΕ Μαγνησίας κατέλαβαν τον καταπέλτη του οχηματαγωγού πλοίου Εξπρέ Σαντορίνη και εμπόδισαν τον απόπλου του για τις βόρειες ποράδες. Την κινητοποίηση παρακολουθούσαν διακριτικά άνδρες του λιμενικού, χωρίς ευτυχώς να προκύψει ένταση. Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ Μαγνησίας έγινε στην πλατεία Πανεπιστημίου και είχε μεγάλη συμμετοχή. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Στη χθεσινή 24ωρη απεργία τα ποσοστά συμμετοχής ήταν υψηλά, καθώς στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε μεγάλα εργοστάσια των δύο βιομηχανικών περιοχών και όχι μόνο, οι εργαζόμενοι απήργησαν μαζικά. Το συνολικό ποσοστό ξεπέρασε το 80 με 85%, ενώ στο δημόσιο η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 65%.